Καλησπέριζω τον κύριο Νίκο Τζανετή, είναι μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδας. Κύριε Τζανετή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Τι συμβαίνει στον κλάδο σας, κύριε Τζανετή? Ναι, αρχικά πριν πάμε σε αυτό θα ήθελα και εγώ και από την Ομοσπονδία και προσωπικά να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τις οικογένειες από το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, το δυστύχημα που ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που καταγγέλανε εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, και να ευχηθούμε ανάρρωση στους τραυματίες. Για να πάμε τώρα στον κλάδο μας, εδώ στους μεταλλορύχους. Προχθές έγινε εργατικό δυστύχημα σε Λαντομείο, στο Δήμο Νέστου, στην Καβάλα, όπου χειριστής μηχανήματος έπεσε στον κρεμό εν ώρα εργασίας. Παράλληλα, η εικόνα που έχω είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεκέμβρης 21 έως σήμερα, 6 νεκροί. Ακριβώς. Παράλληλα έγινε... Είναι η κακιά η ώρα, είναι η κακιά η χώρα, τι είναι? Δεν είναι δυστυχώς η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η ώρα. Είναι αιτίες που γεννούν αυτά τα εργατικά δυστυχήματα, που για μας βέβαια είναι εργοδοτικά εγκλήματα, και είναι το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους από τους εργοδότες, και στο βωμό αυτό γίνονται κλιματικές εκπτώσεις στα μέτρα ασφάλειας που έχουν ως αποτέλεσμα να θρυνούμε με στοιχεία επίσημα ένα νεκρό εργάτη κάθε 4 μέρες εν ώρα εργασίας. Χαρακτηριστικά επίσης άλλο δυστύχημα πρόσφατο στον κλάδο μας, τον Οκτώβριο του 2022, μόλις πριν λίγους μήνες, στα μεταλλεία της Ήμερης στη Φωκίδα, ένας 37χρονος εργαζόμενος έπεσε εις το ΑΡ και τον καταπλάκωσε. Που και εκεί τα σωματεία είχαν επανειλημμένως καταγγείλει, προειδοποιήσει, ακόμα και για τη συγκεκριμένη στο ΑΡ, ότι δεν ήταν σωστά υποστηριγμένη, ότι έπρεπε να γίνει επανέλεγχος, να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις. Αλλά η εργοδοσία δεν εισάκουγε τις προειδοποιήσεις των εργαζόμενων, και εκεί με αυτό συγκεκριμένο στο ΑΡ υπήρχε ακόμα και άλλος δρόμος να κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά επειδή ήταν μακρύτερη διαδρομή και θα είχε επιπτώσεις αυτό στην παραγωγή, συνέχιζε να στέλνει τον κόσμο από τη στοά που υπήρχε το πρόβλημα που σας ανέφερα. Αυτό μιλάτε για ό,τι έγινε τον Οκτώβριο του 2022, έτσι? Ναι, στα μεταλλεία στην Ήμερη, στη Φωκίδα. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τους εκάστοτε κυβερνώντες, εντάξει, υπάρχουν οι εργοδότες. Οι κυβερνώντες τι κάνουν, κύριε Τζανετή? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε επανειλημμένως δείξει αυτά τα θέματα και την εργοδοσία που, όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που δεν εφαρμόζει αυτά τα μέτρα. Κοστίζουν. Ο λόγος είναι ότι κοστίζουν. Είναι ότι κοστίζουν, είτε άμεσα από θέμα εξοπλισμού που πρέπει να πάρθει, είτε ακόμα και από θέμα προσωπικού. Χαρακτηριστικά στον κλάδο, εκεί που ένας εργαζόμενος έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα, και καταλαβαίνετε, μιλάμε για ειδικότητες που κάνουν εξειδικευμένη εργασία, αρχίζουν τώρα και βάζουν εργαζόμενους να κάνουν 2 και 3 ειδικότητες ταυτόχρονα. Και βέβαια αυτό το χρησιμοποιούν για να εκεί που μια εργασία θα γινόταν με 2 και 3 εργαζόμενους, να πληρώνουν μόνο έναν εργαζόμενο και να βγάζει αυτός όλη τη δουλειά, κάνοντάς τον πολυεργαλείο. Έχουμε θίξει αυτά τα θέματα. Επίσης, ο έλεγχος από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στα μεταλλεία και στα λατομεία, υπεύθυνη είναι η επιθεώρηση μεταλλείων, η οποία είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Για την Νότια Ελλάδα υπάρχουν μόλις 3 επιθεωρητές, για όλη την Νότια Ελλάδα. 3. Ναι. Και για τη Βόρεια Ελλάδα 4. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο απλά και μόνο να περάσουν μια φορά το χρόνο από τον εκάστοτε χώρο δουλειάς, πόσο μάλλον να γίνει
ουσιαστικός έλεγχος και όχι απλά να γίνει μια επίσκεψη, θα έλεγα. Τα Υπουργεία Εργασίας τι λένε για αυτά, κύριε Τζανδή? Τα Υπουργεία Εργασίας που μετά το ατύχημα κιόλας στην Άμφισσα που ξανακάναμε δελτία τύπου, τότε καταγγείλαμε το γεγονός, ζητήσαμε συνάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό και στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά μας παραπέμψανε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που ζητήσαμε συνάντηση και μετά από πολλή πίεση εν τέλει μας δέχθηκε τότε ο Υπουργός και του θέσαμε τα αιτήματα, τα διαχρονικά της Ομοσπονδίας, που είναι η ενίσχυση των τμήματων της επιθεώρησης μεταλλίων με προσωπικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, να γίνονται τακτική, ουσιαστική και ευθνηδιαστική έλεγχη για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, οι οποίοι όμως να εστιάζουν στην εργοδοτική ευθύνη και να έχουν έμφαση στην πρόληψη των κινδύνων και στις επαγγελματικές ασθένειες, που είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα, το ότι δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες πουθενά. Ειδικά στον κλάδο μας. Αυτά τα είπατε εσείς. Αυτοί τι έκαναν? Αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Μας άκουσε τότε ο Υπουργός, ίσα-ίσα για 5 λεπτά, και εν τέλει δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που είδαμε... Ήταν ολόκληρο? Το 5 λεπτό ήταν ολόκληρο? Ναι, ήταν ολόκληρο. Εν τέλει το μόνο που είδαμε είναι ότι, και κάτω, αυτό και κάτω από την πίεσή μας, ότι τελικά προκηρύχθηκαν 2 θέσεις για επιθεωρητές, για έναν στη Νότια Ελλάδα και για έναν στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μιλάμε για ότι αυτό το πράγμα είναι, να το πω, σταγόνα στον ωκεανό. Κύριε Τζανδή, με τις επαγγελματικές ασθένειες τι γίνεται στο χώρο σας? Με τις επαγγελματικές ασθένειες σε ένα χώρο τώρα που, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στις υπόγειες τοές, ακόμα και στα εργοστάσια εμπλουτισμού που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αλλά και στα λατομεία, εισπνέουν καθημερινά την κάπνα, τα καυσαέρια, τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια, και όλα αυτά συνεχώς επιβαρύνουν τον οργανισμό των εργαζόμενων, με αποτέλεσμα μπορεί να μην βγαίνει άμεσα κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά βγαίνει εκ των υστέρων. Έλεγχος και εξετάσεις δεν γίνονται πουθενά και όπου γίνονται είναι απλά οι τυπικές και όχι ουσιαστικές πάνω στους παράγοντες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Και επίσης ακόμα και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον χώρο εργασίας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει ο επαρκής αερισμός μέσα στις υπόγειες τοές, ώστε αυτό που λέμε μεταλλορύχη να ξεκαπνίζει στο άρθρο. Οπότε αναγκάζονται μεταλλορύχοι και δουλεύουν μέσα στην κάπνα, επειδή ακριβώς δεν μπαίνουν νέα ανεμιστήρες να γίνουν καμινέτα εξαερισμού, ώστε να ξεκαπνίζει, που λέμε, η στοά και να είναι όσο γίνεται πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και σε όλο αυτό επίσης, τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα, όλες οι κυβερνήσεις από το 2011 αυξήσανε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπογειτών μεταλλορύχων από τα 52 έτη που ήταν στα 57. Λες και ομορφύνανε οι συνθήκες εργασίας και μπορούμε να αντέχουμε περισσότερο. Τεχνολογικά αυτά τα οποία μας περιγράφεται, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν εκεί στους χώρους δουλειάς, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Μάλιστα. Σαφώς υπάρχει δυνατότητα. Και το επιστημονικό δυναμικό υπάρχει και η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός. Απλά όλα είναι θέμα κόστους. Πόσοι είσαστε οι εργαζόμενοι αυτοί που δένετε τα τσάλι εκεί κάτω από τη γη, κύριε Τζανετή? Κοιτάξτε, οι υπογείτες εργαζόμενοι τώρα ανά την Ελλάδα δεν είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, είναι γύρω, α πούμε, περίπου στους 500 εργαζόμενους. Αλλά ο κλάδος απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους που δουλεύουν στην επιφάνεια, σε μεταλλεία και σε λατομεία και μέσα στα εργοστάσια, που και εκεί οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε και περίτρανα και με το πρόσφατο
δυστύχημα τώρα που έγινε στο Λατομείο στην Καβάλα. Με το χειριστή μηχανήματος που έπεσε με το μηχάνημα στον κρεμό. Μάλιστα. Κύριε Τζανετή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Και να πούμε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό, το να πάρει στα χέρια του την υπόθεση της προστασίας της ίδιας της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανετή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.